Μονόδρομος αποδείχτηκε η προφυλάκηση για το 48χρονο οικοδόμο από το Ηράκλειο που κατηγορείται για 2 απόπειρες βιασμού. Παρά το γεγονός ότι για μία ακόμη φορά εμφανίστηκε μετανιωμένος στην ανακρίτρια, ζητώντας συνεχώς συγγνώμη, η απόφαση της δικαιοσύνης ήταν καταπέλτης. Δύο κοπέλες που πήγανε να τις βιάσουμε. Ναι, γιατί ήταν στα στενά εδώ πέρα στο κέντρο. Ο 48χρονος οικοδόμος και πατέρας 2 παιδιών υποστηρίζει ότι ήταν μεθυσμένος. Ζητώ συγγνώμη. Είχα πιει, δεν καταλάβαινα τι έκανα. Δεν είχα κανένα σκοπό να βλάψω τις κοπέλες. Η ποινική δίωξη που έχει ασκηθεί σε βάρος του ήταν εξ αρχής βαρύτατη, καθώς κατηγορείται για απόπειρα βιασμού και επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συρροή. Το βίντεο ντοκουμέντο με την επίθεση στη μία από τις κοπέλες και το γεγονός ότι η δεύτερη κοπέλα ήταν μόλις 17 ετών έδωσαν ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα στη δικογραφία και έκαναν ουσιαστικά επιβεβλημένη την προσωρινή κράτηση του 48χρονου που σκόρπισε τον δρόμο στο Ηράκλειο. Φοβάστηκε. Ναι, η αλήθεια είναι. Δεν φοβόμασταν, νομίζω. Δεν φοβόμασταν. Δεν άλλαξε κάτι τώρα αυτό. Απλά ήταν λίγο να το συνειδητοποιήσει ο κόσμος. Ναι, γιατί δεν πιστεύουμε πως θα έχουμε περιστατικό και εδώ πέρα. Είναι άρρωστο στο μυαλό. Τι να κάνω. Σίγουρα είναι λυπηρό να ακούει κανείς τέτοια γεγονότα. Με τη σύμφωνη γνώμη, εισαγγελέα και ανακριτή, αργά το μεσημέρι, πήρε το δρόμο για τη φυλακή όπου θα περιμένει την εκδίκαση της υπόθεσής του.